Οι βασικοί στόχοι των τροποποιήσεων του ποινικού κώδικα, όπως ανέδειξε η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Μαρία Κομινάκα και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Γιάννης Γιώκας, είναι η παραπέρα ένταση της καταστολής του εργατικού λαϊκού κινήματος, η στοχοποίηση κάθε φωνής που αφισβητεί αυτή την πολιτική που υπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου. Διατηρείται και αυξάνεται τις ποινές σε μια σειρά από αδικήματα που στρέφονται κατά των λαϊκών ελευθεριών, της ελεύθερης γνώμης, ενάντια στις εργατικές λαϊκές συνειδητοποιήσεις, σε βάρος ουσιαστικά του εχθρού λαού, όπως το άρθρο 191 και η τροποποίηση του άρθρου 272, που ανοίγει το δρόμο να τυλίγονται σε μια κόλλα χαρτί άνθρωποι και να ενισχύονται οι προβοκάτσιες ενάντια στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή την τροποποίηση την φέρατε στα μουλοχτά μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης στην Επιτροπή. Κύριε Βουλευτέ, στο εργατικό κίνημα που αγωνίζεται ακόμα και ενάντια στα εργοδοτικά εγκλήματα, όπως πρόσφατα στην Κόσκο με την μεγάλη απεργία, βλέπει την εργοδοσία να μένει ατιμόρυτη και οι κινητοποιήσεις για την προστασία της ζωής να κρίνονται παράνομες. Αυτή τη βαρβαρότητα έρχεστε να θωρακίσετε με τις ανταστικές τροποποιήσεις. Τοποθετούμαστε για τις τροπολογίες με αριθμό 1126-91 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την με αριθμό 1131-96 του Υπουργείου Εργασίας. Η πρώτη αφορά την παράταση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής ναυπήγησης ταχύως πυροβολικού κατευθυνόμενων βλημάτων του πολεμικού ναυτικού για 3 μήνες στο ναυπηγείο της Ελευσίνας, καθώς και την ολοκλήρωση των εργασιών σε υποβρύχια όπως ο Πιπίνος, Μαντρόζος, Κατσόνης και Ωκεανός του πολεμικού ναυτικού στο ναυπηγείο Σκαραμαγκά. Έχουμε τοποθετηθεί εδώ αρκετές φορές για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Ελευσίνας, για την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στους εργαζόμενους, οι οποίοι κάθε χρόνο βρίσκονται σε χειριότερη θέση. Η δεινή θέση είναι απότοκο αυτής της μορφής οργάνωσης οικονομίας, στην οποία σιδερένιος νόμος είναι το κέρδος και όχι οι ανάγκες των εργαζομένων και του λαού συνολικά. Αποστερείται από τους εργαζόμενους τα δεδουλευμένα αρκετών χρόνων. Οι επιλογές της κυβέρνησης και για τα δύο ναυπηγεία δεν έχουν καμία σχέση με την ανάγκη για ναυπηγική βιομηχανία που θα υπηρετεί τις ανάγκες του λαού της χώρας μας. Η συνέχεια στη λειτουργία τους κρίνεται από τους στρατηγικούς σχεδιασμούς των υπεριαλιστικών δυνάμεων και των μονοπωλιακών ομίλων. Η θέση του ΚΚΕ για τα ναυπηγεία, την οποία έχουμε καταθέσει εδώ, αλλά κυρίως στους εργαζόμενους, είναι αυτή που μπορεί να αποτελέσει την ισχυρή βάση παραγωγής, μέσων παραγωγής και τα ναυπηγεία κάτω από αυτή τη μορφή οργάνωσης της οικονομίας να αποτελέσουν σημαντική βάση ανάπτυξης. Θα ψηφίσουμε παρόν στην τροπολογία, προκειμένου να πληρωθούν οι εργαζόμενοι των ναυπηγείων. Όσον αφορά τη δεύτερη τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, τα προγράμματα απασχόλησης του ΑΕΔ, ανεξαρτήτως του περιεχομένου τους, των ιδιαίτερων όρων που έχουν και ανεξαρτήτως του τμήματος των εργαζομένων που απευθύνονται, αποτελούν στο σύνολό τους προγράμματα ανακύκλωσης ανεργίας με ταυτόχρονη ενίσχυση της εργοδοσίας με ζεστό χρήμα. Στην ίδια αντιδραστική ρότα κινείται και το πρόγραμμα για το πρώτο ένσημο, που παρά την επικοινωνιακή καταιγίδα που το συνόδευσε, για επιπλέον 600 ευρώ για τον κάθε εργαζόμενο στο μισθό, πολύ γρήγορα έφυγε αυτή η σκόνη των αριθμών, γιατί αποκαλύφθηκε ποια είναι αυτή η ενίσχυση. Το πρόβλημα φυσικά για μας δεν είναι το μισθολογικό και με ό,τι το συνοδεύει. Το πρόβλημα είναι πώς τέτοια προγράμματα έρχονται για να καλύψουν βραχυπρόθεσμα κενά των επιχειρήσεων, που επιδοτούνται με το ίδιο ποσό για να έχουν έναν εργαζόμενο που να αμείβεται με το βασικό μισθό. Ένα πρόγραμμα είναι προγράμματα που οι ρήτρες τους είναι από ανύπαρκτες έως για τα μάτια του κόσμου, όπως λέει ο λαός μας. Εδώ και αρκετά χρόνια οι χρονικές ρήτρες διατήρησης θέσης δεν υπάρχουν ή δεν ζητούνται καν, ενώ αντίστοιχα οι ρήτρες που εξέταζαν στο παρελθόν, για το αν η επιχείρηση έχει απολύσει ή έχει μεταβάλει το προσωπικό της, έχουν ουσιαστικά απαλληφθεί. Το νέο κίνητρο που δίνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στους άνεργους νέους είναι μια εξάμηνη απασχόληση με μηνιαία προσάυξηση των 100 ευρώ ή 50 ευρώ
για μερική απασχόληση, η οποία θα περιέχεται στην ατομική σύμβαση εργασίας του κάθε εργαζόμενου. Το ίδιο ποσό επιδότησης του εργατικού κόστους προβλέπεται να έχει και ο εργοδότης. Στη συνέντευξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός εστίασε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είχε πει πως η ανεργία των νέων που δεν έχουν προϋπηρεσία οφείλεται στο γεγονός πως είναι πιο ακριβή. Άρα και ανεβάζουν το μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων, οπότε και αυτό δίνεται, γι' αυτό δίνεται πρίμηση στις επιχειρήσεις. Βέβαια, όλοι γνωρίζουμε πως οι νεοσερχόμενοι στην παραγωγή, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, είναι κακοπληρωμένοι και εργάζονται με πανσπερμία ευέλικτων εργασιακών σχέσεων που μειώνει ακόμα παραπέρα τις αποδοχές τους. Οι νόμοι όλη αυτή τη δεκαετία και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαχώρισαν μισθολογικά τους νέους, οδήγησαν σε ειδικό κατώτερο μισθό και σε υποκατώτατο. Μην ξεχνάμε την μείωση του 32% για τους νέους. Την ίδια στιγμή οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στους νέους έως 25 ετών είναι μικρότερες, καθώς βρίσκεται σε ισχύ από το 2019 πρόγραμμα επιδότησης των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα με τις εργοδοτικές εισφορές για κύρια σύνταξη να βρίσκονται σε ποσοστό 6,66% επί των μεικτών αποδοχών των εργαζομένων αυτής της ηλικιακής κατηγορίας, περίπου δηλαδή για 150.000 νέους. Το νέο πρόγραμμα με τη σειρά του χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις για να παρέχουν θέσεις εργασίας χωρίς ρήτρες πριν και μετά το εξάμεινο και για μισθό που θα ακουμπά τον κατώτατο μισθό. Το όψιμο ενδιαφέρον για τη νέα γενιά αποτυπώνεται φυσικά όταν στην ίδια περίοδο οι νέοι εργαζόμενοι γίνονται λάστιχο στα δεκάωρα του νόμου Χατζηδάκη, όταν γίνονται βορρά της μαύρης εργασίας που θεργεύει απέναντι στην απουσία των ηλεκτρικών μηχανισμών, όταν το διευθυντικό δικαίωμα είναι η ανώτερη αρχή. Τα όνειρα των νέων εργαζομένων δεν χωράνε ούτε στις λίστες του ΟΑΕΔ, ούτε στη μετατροπή του σε καύσιμη ύλη στις επιχειρήσεις με μισθούς πείνας και με φιλοδορήματα ή gigabytes που προσπαθούν να ξεγελάσουν ή να κρύψουν την επίθεση στα δικαιώματα και τη ζωή τους. Ο διπλασιασμός του ελάχιστου επιδόματος, του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τον Δεκέμβριο δεν λύνει τα μεγάλα διέξοδα όσων η πολιτική σας οδηγεί στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Το λεγόμενο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα των 150-200 ευρώ είναι η απάντηση των κυβερνήσεων του κεφαλαίου απέναντι στη διαρευμένη φτώχεια και εξαθλίωση των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων που γεννάει η πολιτική σας. Διονύζεται και ανακυκλώνεται τη φτώχεια για πλατιά λαϊκά στρώματα που στερούνται ακόμα και τα στοιχειώδη για την επιβίωσή τους. Καθιερώνεται ως κανονικότητα τη ζωή με τα ελάχιστα και τους όρους με τους οποίους θα μετρούν την εξαθλίωσή τους η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Παρουσιάζεται ως κοινωνική πολιτική το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και έχετε μειώσει παροχές, μισθούς, συντάξεις και άλλα δικαιώματα. Είναι μια συνειδητή απόπειρα εξαπάτησης. Για τις καθαρίστριες, η πανδημία είναι ο φάρος που ανέδειξε ακόμα περισσότερο τον αναντικατάστατο ρόλο τους μέσα στα σχολιά, τα πανεπιστήμια, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους χώρους δουλειάς. Κι όμως αυτό το πολυάδυνο κομμάτι εργαζομένων βρίσκεται σταθερά όμοιρος με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Αλλού με συμβάσεις ενός χρόνου, αλλού με συμβάσεις ολιγόμενες, αλλού με προγράμματα, αλλού εν δυνάμει άνεργοι μπροστά σε νέες εργολαβίες. Στους εργαζόμενους της καθαριότητας, όχι μόνο στον ΕΦΚΑ, αλλά σε όλες τις υπηρεσίες, όπως του Υπουργείου Οικονομικών που πριν από λίγο ήταν πάλι σε διαδήλωση, πρέπει όχι απλά να παραταθούν οι συμβάσεις τους, αλλά να εργάζονται με πλήρη και σταθερή εργασία. Αυτή είναι η δικαιοσύνη τους, αυτό είναι αίτημα που καλύπτει τις ανάγκες τους. Αν ήταν χωριστά, δεν θα μπαίναμε εμπόδιο, έστω και σε αυτό το ένα επιπλέον γλίσχρο ποσό, το λεγόμενο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τον Δεκέμβριο, ούτε στην ανανέωση των συμβάσεων των καθαριστριών του ΕΦΚΑ. Συνολικά όμως, στην τροπολογία ψηφίζουμε κατά.